και στη διάλυση της πρωτοβάθμιας υγείας. Μαζί μας συμμετέχουν οι πρωτοβάθμιοι σύλλογοι του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ, του Εργατικού Κέντρου με το Συνδικάτο των Οικοδόμων, οι φοιτητές Ξάφνης. Είναι εδώ ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ξάφνης, το Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης και η ΕΛΜΕ, καθώς επίσης και ο Διδασκαλικός Σύλλογος και ο Ιατρικός Σύλλογος Ξάνθης. Σήμερα κανονικά έπρεπε να παραδοθεί, σύμφωνα με τον νόμο που ήδη έχει ψηφιστεί, έπρεπε να παραδοθεί η μονάδα υγείας και να σφραγιστεί. Με τη συμμετοχή του λαού της Ξάνθης, αυτό δεν έγινε δυνατό. Το ζήτημα όμως είναι τι κάνουμε από αύριο. Αν συμμετέχουμε και αν αντιδρούμε σε αυτό το νόμο που ψηφίστηκε και που δίνει τέλος στην πρωτοβάθμια υγεία. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει δωρεάν δημόσια υγεία για όλο τον κόσμο. Για εργαζόμενους και μη, για ασφαλισμένους και ανασφάλιστους. Όλοι να έχουν εύκολη και ίση πρόσβαση. Εργαζόμενοι και άνεργοι στη δημόσια υγεία. Παρακαλώ όλους όσους συμμετέχουν και θέλουν να πάρουν το λόγο και πολύ περισσότερο να μας πούνε και να καθορίσουμε τις επόμενες κινήσεις μας. Thank you.